Οι ειδικοί φοβούνται ότι η Neuralink μπορεί να καταχραστεί τις εξελίξεις της. Η Neuralink του Elon Musk, γνωστή για τις εξελίξεις της στον τομέα της νευροτεχνολογίας, έχει θορυβεί σε ορισμένους ειδικούς, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι πίσω από όλες τις φιλόδοξες υποσχέσεις για έλεγχο του εγκεφάλου υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι και καταχρήσεις. Η Daily Star γράφει γι' αυτό. Αρχικά η Neuralink έθεσε ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με τετραπληγία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ελέγχουν υπολογιστές και κινητές συσκευές με τη δύναμη της σκέψης. Αυτή η ιατρική εφαρμογή των νευρικών εμφυτευμάτων, των νευροεμφυτευμάτων, αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό και ελπίδα για πραγματική βελτίωση της ζωής των ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επιστημονικό αρθρογράφο της Tribune, Ντέινις και η Σάρμα, η Neuralink μπορεί να έχει κρυφές ατζέντες που εγείρουν ανησυχίες. Προειδοποιεί ότι πρέπει να επαγρυπνούμε και να προχωρήσουμε αργά. Στο άρθρο του επισημαίνει ότι εταιρείες όπως η Neuralink αναπτύσσουν επεμβατικές τεχνολογίες που περιλαμβάνουν εμφυτεύματα στην επιφάνεια και στο εσωτερικό του εγκεφάλου, καθώς και σε άλλα μέρη του σώματος. Ως παράδειγμα, ανέφερε τον ανταγωνιστή της Neuralink, Ixana, ο οποίος στοχεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του για έλεγχο του νου και ανθρώπινη επαφή. Αυτό εγείρει ανησυχίες μεταξύ των εμπειρογνωμών σχετικά με την πιθανή κατάχρηση τέτοιων τεχνολογιών και τον έλεγχο του νου και των ενεργειών των ανθρώπων. Τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα δεν είναι μόνο ένα μέσο για να βοηθήσουν άτομα με νευρολογικές παθήσεις και τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης. Μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της κινητικής λειτουργίας, της όρασης και της ομιλίας. Ωστόσο, με την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών προκύπτουν σοβαρά ηθικά και ρυθμιστικά ζητήματα. Η Σάρμα τονίζει ότι η κλινική δοκιμή του εγκεφαλικού εμφυτεύματος που διεξάγεται από την Neuralink καλύπτεται από μυστικότητα. Πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες κατάχρησης των εγκεφαλικών συσκευών για μη ιατρικούς σκοπούς, δήλωσε η Σάρμα. Απαιτεί συνειδητή συζήτηση αντί να αφήνουμε τα συναισθήματα να κυριαρχούν. Το πρώτο ανθρώπινο μικροτσίπ από την Neuralink. Πώς αξιολογήθηκε το πείραμα του Elon Musk? Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η εταιρεία του Elon Musk εμφύτευσε ένα τσίπ στο κεφάλι ενός ατόμου για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο δισεκατομμυριούχος καυχήθηκε για τις πληροφορίες στα τέλη Ιανουαρίου του 2024. Ωστόσο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι το πρώτο πείραμα αυτού του είδους, αν και είναι αρκετά πετυχημένο. Ο εθελοντής αισθάνεται καλά μετά την εμφύτευση του τσίπ και η συσκευή έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Πιστεύετε ότι με τη βοήθεια τσίπ τηλεπάθειας, τσίπ τηλέπαθη, όπως ονομάζεται, τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να ελέγχουν οικιακές συσκευές, gadgets και υπολογιστές χρησιμοποιώντας τη δύναμη της σκέψης? Μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν μικροτσίπ. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στο άμεσο μέλλον η Neuralink θα κάνει τσίπ, θα βάλει τσίπ σε όλους. Επί του παρόντος μιλάμε μόνο για την εισαγωγή τσίπ τηλέπαθη για θεραπευτικούς σκοπούς, δηλαδή για τη μερική αποκατάσταση της ικανότητας εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι προγραμματιστές διαβεβαιώνουν ότι τα τσίπ είναι απολύτως ασφαλή και βοηθούν τους ανθρώπους να ελέγχουν τα σύγχρονα gadgets με τη δύναμη της σκέψης. Η νέα τεχνολογία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε ζώα και έδειξε καλά αποτελέσματα. Η πρώτη χειρουργική επέμβαση μικροτσίπ στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν επιτυχής. Ο ασθενής ήταν ικανοποιημένος. Έχουμε ήδη λάβει δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του νευρονικού τσίπ, τα οποία μας επιτρέπουν να μιλάμε για επιτυχή εμφύτευση, δήλωσε ο Elon Musk. Το όνομα τηλέπαθη επιλέχθηκε για τη νέα τεχνολογία για κάποιο σκοπό. Στην πραγματικότητα αυτή είναι μια αναφορά στην ουσία της τεχνολογίας, δηλαδή την ανάγνωση των σκέψεων ενός ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί την τεχνική χωρίς χέρια. Ο δισεκατομμυριούχος πιστεύει ότι αν το τσίπ είχε αναπτυχθεί λίγα χρόνια πριν από το θάνατο του Stephen Hawking, ο επιστήμονας θα ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον κόσμο γύρω του γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Πειράματα πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο σε πιθήκους. Θυμηθείτε ότι νωρίτερα η τεχνολογία Neuralink δοκιμάστηκε για αρκετά χρόνια σε πειραματόζωα. Αρχικά αυτή ήταν συνηθισμένη χείρη και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε πιθήκους, καθώς οι εγκέφαλοι τους μοιάζουν περισσότερο με τους ανθρώπινους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες δοκιμές ανθρώπους είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2023. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, κρατικές υγειονομικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στο δοκιμή στον Μάσκ. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ δεν ήταν εναντίον των εταιριών που ασχολούνται με αυτό το είδος ανάπτυξης περιλαμβανομένης της εισαγωγής τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην ιδανική περίπτωση, ο Elon Musk σχεδιάζει να αναπτύξει πλήρη νευροτσιπ ικανά να πρικύψουν ένα άτομο με πραγματικές υπερδυνάμεις. Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη για τυφλούς και παράλυτους ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν απλές δραστηριότητες μόνοι τους. Ωστόσο, μια τέτοια υπηρεσία θα κοστίσει τουλάχιστον 60.000 δολάρια. Η Neuralink επιδιώκει την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης. Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε από ένα ειδικό ρομπότ και στο μέλλον η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος μπορεί να γίνει ο κανόνας για πολλά άτομα με αναπηρίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία είναι μια σημαντική ανακάλυψη, αλλά ήταν η startup του Musk που την εφάρμοσε με επιτυχία στην πράξη. Βασικά είναι ένα κανονικό τσιπ εγκεφάλου που διαβάζει ορισμένα σήματα και τα μετατρέπει σε διαδοχικές ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο σκέφτεται να μετακινήσει το χέρι του, το τσιπ εκτελεί μια λειτουργία. Θα γίνουν τα τσιπ του Musk η εξέλιξη της ανθρωπότητας? Οι Ρώσοι νευρολόγοι εκτιμούν ιδιαίτερα την εξέλιξη και πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα συμβάλλει θετικά στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών και διαταραχών. Η ιατρική έχει έρθει από καιρό κοντά στην εισαγωγή των νευροτσιπ. Χρειαζόμασταν μια μικρή όθηση και μια θετική εμπειρία που θα αποδείκνει ότι τα τσιπ είναι ασφαλή και χρήσιμη. Στο μέλλον τα τσιπ μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκα, δηλαδή οι αισθητήρες θα είναι υπεύθυνοι για όλα τα σήματα του εγκεφάλου. Η τεχνολογία έχει μεγάλη ζήτηση συμπεριλαμβανομένης θεραπείας παράλυτων ασθενών και ατόμων που διδάσκονται να χρησιμοποιούν ενδοπροθέσεις. Η Neuralink του δισεκατομμυρίουχου Elon Musk έλαβε έγκριση για τη διεξαγωγή της πρώτης κλινικής δοκιμής ανθρώπους από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, FDA. Στις αρχές 2023, το Reuters ανέφερε επικαλούμενο πηγές ότι η FDA ως ρυθμιστής απέρριψε την αίτηση της Neuralink για ανθρώπινες μελέτες στον εγκεφαλικό της τσιπ, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια. Δικαιολογώντας την άρνηση, η FDA τόνισε δεκάδες προβλήματα που έπρεπε να λύσει η εταιρεία πριν ξεκινήσει δοκιμές σε ανθρώπους, έγραψε το Reuters. Οι κυρίες ανησυχίες του FDA ήταν η μπαταρία λιθίου του τσιπ, η πιθανότητα τα καλώδια του να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου και ερωτήσεις σχετικά με το αν και πώς θα μπορούσε να αφαιρεθεί η συσκευή χωρίς να καταστρέψει τον εγκεφαλικό ιστό, ανέφερε η υπηρεσία. Η Neuralink εργάζεται από το 2016. Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα τσιπ που θα βοηθήσει την αναστροφή των επιπτώσεων των τραυματισμών του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού, ώστε οι παράλυτοι να μπορούν να μετακινηθούν ξανά. Το Φεβρουάριο του 2021 ο Musk ανακοίνωσε την επιτυχή εμφύτευση ενός τσιπ στον εγκέφαλο ενός πιθήκου τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο η εταιρεία έδειξε ένα βίντεο ενός πιθήκου που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια με τη δύναμη της σκέψης. Το Δεκέμβριο του 2022 το Reuters έγραψε ότι οι αρχές των ΗΠΑ έλεγχαν το Neuralink για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων για διατήρηση πειραματόζων. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι υπάλληλοι της Neuralink παραπονέθηκαν ότι οι δοκιμές σε ζώα πραγματοποιήθηκαν βιαστικά, γεγονός που οδήγησε σε περιττό πόνο και θάνατο των ζώων. Η Neuralink είχε προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς για σκληρότητα στα ζώα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων της. Το Φεβρουάριο του 2023, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε επιθεώρηση της εταιρείας λόγω ισχυρισμών για μια ασφαλή μεταφορά μολυσμένου εξοπλισμού. Τι σημαίνει όλο αυτό και πώς λειτουργεί? Όλα ξεκίνησαν με ένα διαμορφωτή διάθεσης. Τα εργαστήρια του Elon Musk εργάζονται σε τσιπ που ρυθμίζουν τη διάθεση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά τα νέα τσιπ ρυθμίζουν πολύ περισσότερα από τη διάθεση, από εξαιρετικά επιθετικά και αυτοκτονικά μέχρι συναισθήματα ευτυχίας. Τα νέα τσιπ ρυθμίζουν ακόμη και την κινητική δραστηριότητα. Ναι, είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την κίνηση στους παράλυτους και την όραση στους τυφλούς. Αλλά μπορούν να κάνουν αυτή την παραλυτική κίνηση έτσι και να κάνουν αυτό που χρειάζεται το πρόγραμμα, όχι αυτός. Το πρόγραμμα που αποστέλλεται, ναι, οι τυφλοί θα δουν. Θα πιάσει όμως αυτό που του δείχνουν. Οι δυνατότητες αυτών των τσιπ στην πραγματικότητα συνορεύουν με θαύματα.
δίνουν στους καταθλιπτικούς ανθρώπους υπέροχη διάθεση. Κάνουν έναν άνθρωπο cyborg. Σηκώνουν τους παραλύτους τα πόδια τους, ανοίγουν τα μάτια και τα αυτιά των τυφλών και των κοφών. Κάνουν αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός σχεδόν. Η διαφορά είναι ότι ο Ιησούς θεραπεύοντας έδωσε στους ανθρώπους ελευθερία από τα δεσμά της ασθένειας και της αμαρτίας, από το να κυριεύονται από τη θέληση κάποιου άλλου, τη θέληση των δαιμόνων. Αλλά οι μάρκες του Μάσκ είναι σαν μια παραβολή για το πώς ένας δαίμονας αντικαθίσταται από 7 κακούς χειρότερους από αυτόν. Ένα άτομο δίνει όλο τον έλεγχο στο σώμα και την ψυχή του, στη σκέψη και τις πράξεις, στο μέτωπο και στο χέρι, στην εξέλιξη των εξελίξεων του λογισμικού που ενημερώθηκαν με βάση το iPhone. Ένα άτομο μπορεί να ασκήσει ο ίδιος μέρος αυτού του απεριόριστου ελέγχου στην προσαρμογή των ρυθμίσεων. Και είτε οι hacker είτε πιθανότατα οι ίδιοι οι προγραμματιστές του προγράμματος μπορούν να το στείλουν πέρα από τις ασφαλείς ρυθμίσεις για ένα άτομο. Στην πραγματικότητα, ένα άτομο με εμφυτευμένο τσιπ μπορεί απλά να προγραμματιστεί και να χειραγωγηθεί με τον ίδιο τρόπο που χειραγωγούνται οι ηλεκτρονικοί ήρωες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια αναγκάζουν τους ηλεκτρονικούς τους ανθρώπους, τόσο όμοιους με τους ανθρώπους, να τρέξουν, να πολεμήσουν, να σκοτώσουν, να πεθάνουν και να ολοκληρώσουν μια εργασία. Και όσοι παίζουν παιχνίδια με τζικεφαλαίο θα έχουν πλέον την ευκαιρία να κάνουν το ίδιο με τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην το προσέχουν καν. Ο τσιπαρισμένος ενεργοποιεί για παράδειγμα μια διακαή αγάπη για τον Elon Musk και την επιθυμία να τον κάνει πρόεδρο των ΗΠΑ. Και την ίδια στιγμή το πρόγραμμα υποθέτει ότι ένα άτομο είναι απλά άρρωστο, ας πούμε, από τον Donald Trump. Όλα αυτά δεν είναι δύσκολο να τα προσομοιώσεις όταν έχεις πλήρη πρόσβαση στον εγκέφαλο. Τώρα οι άνθρωποι περιμένουν να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να έρθει με κέρατα κόκκινα μάτια από πόρνη και κάτι τέτοιο. Και σήμερα αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται μια τεχνολογία που κάνει δυνατή την άλλοτε φανταστική δήλωσή του, το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και θα κάνει όλους μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και σκλάβους να λάβουν ένα σημάδι στο δεξί τους χέρι στο μέτωπό τους και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αγοράσει να πουλήσει εκτός από εκείνο που έχει το σημάδι, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του, αναφέρει η Αποκάλυψη Ιωάννη 13:16-17. Ναι, και οι πλούσιοι θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν να τους τσιπάρουν, γιατί είναι βαθιά δυστυχισμένοι. Δεν χρειάζονται την αλήθεια, χρειάζονται δύναμη και ευχαρίστηση. Θα επιλέξουν το λάθος χάπι. Θα σκεφτούν μάλιστα ότι θα αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στους φτωχούς που είναι πλέον εντελώς στα χέρια τους, όσο σκληρά και αν παίζουν. Αλλά ήδη είναι παιχνίδια στα χέρια αυτού που δημιουργήσε το δίκτυο. Ο Elon Musk λατρεύει να δημιουργεί δίκτυα και πραγματικά ελπίζει, όχι χωρίς λόγο, ότι όλος ο κόσμος θα είναι στα δίκτυά του. Ο κόσμος ίσως θα είχε καταλήξει στα χέρια του, αν όχι η Ρωσία με την εμφάνιση του Λευκού Τσάρου, αλλά η Αμερική ίσως ναι, είναι έτοιμη να πάρει το χάπι του Elon Musk. Ο Elon Musk λέει ότι το πρώτο άτομο με τσίπ εγκεφάλου Neuralink καναρώνει καλά, αλλά τουλάχιστον 12 πίθηκοι υποβλήθηκαν σε ευθανασία. Σύμφωνα με τον Musk, το πρώτο προϊόν Neuralink θα ονομάζεται τηλέπαθη και θα επιτρέψει στους χρήστες να ελέγχουν ψηφιακές συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Ο πρώτος άνθρωπος ασθενής που εμφυτεύτηκε με τη συσκευή υπολογισμού του εγκεφάλου του Neuralink αναρρώνει καλά σύμφωνα με τον Elon Musk. Σε μια ανάρτηση X, στις 29 Ιανουαρίου ο Musk είπε ότι το άτομο έλαβε με επιτυχία το εμφύτευμα στην Κυριακή 28 Ιανουαρίου. Πρόσθεσε ότι τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν πολλά υποσχόμενη ανίχνευση αιχμών νευρώνων. Η εταιρεία Neuralink δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες. Πρόκειται για τον έλεγχο ενός smartphone με τις σκέψεις. Θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο μέχρι να πετύχει πραγματικά. Το εμφύτευμα εγκεφάλου του Neuralink έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους με εξουθενωτικούς τραυματισμούς ή παράλυση να αλληλεπιδρούν με ένα τηλέφωνο ή έναν υπολογιστή απλώς σκεπτόμενοι, είπε ο Musk, προσθέτοντας ότι το πρώτο προϊόν της Neuralink ονομάζεται τηλέπαθη. Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο λογίο της 19ης Σεπτεμβρίου του 2023, η Neuralink άνοιξε για πρώτη φορά αιτήσεις για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους το Σεπτέμβριο του 2023. Αφού η εταιρεία έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό των Ροφήμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ τον Μάιο του 2023 για τη μελέτη Precise Robotic Implanted Brain Computer Interface, PRIME, και είχε
που είχε λάβει από την εταιρεία. Ο αρχικός στόχος της μελέτης Prime είναι να δημιουργήσει μια πετυχημένη διεπαφή εγκεφάλου υπολογιστή BCI που επιτρέπει στους ανθρώπους να ελέγχουν ένα δρομέα ή ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Το BCI λειτουργεί ανοίγοντας ένα μικρό τμήμα στο κρανίο του ασθενούς και χρησιμοποιώντας ένα χειρουργικό ρομπότ για να εμφυτεύσει τη συσκευή Neuroly, η οποία είναι κατασκευασμένη από υπερλεπτές και εύκαπτες κλωστές σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση κίνησης. Μόλις εμφυτευθεί η συσκευή γίνεται καλλιτικά αόρατη και λειτουργεί ως συσκευή εγγραφής και μετάδοσης για ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε μια εφαρμογή η οποία στη συνέχεια αποκωδικοποιεί τη σκέψη του ασθενού σε ψηφιακές κινήσεις σε μια συσκευή. Οι διαδικασίες ασφαλείας της Neuralink έχουν επικριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές τους τελευταίους μήνες. 4 Αμερικανοί νομοθέτες κάλεσαν την SEC, την Securities and Exchange Commission, SEC, να διερευνήσει υποτιθέμενους ψευδείς ισχυρισμούς του Musk σχετικά με την ασφάλεια εμφυτευμάτων Neuralink. Σε μια πλέον διαγραμμένη ανάρτηση 6 με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2023, ο Μάσκ είπε ότι κανένας πίθηκος δεν πέθανε ως αποτέλεσμα των εμφυτευμάτων Neuralink. Οι νομοθέτες επέμειναν ότι αυτή ήταν μια σκεμμένα ψευδής δήλωση που είχε σκοπό να παραπλανήσει τους επενδυτές. Σε μια επιστολή της 20 Σεπτεμβρίου προς το τμήμα επιβολής του νόμου ΣΕΚ, η Επιτροπή των Ιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική έγραψε ότι τουλάχιστον 12 νεαροί πίθηκοι πέσαν ευθανασία αφού ανέπτυξαν εξουθενωτικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται άμεσα με τα εμφυτεύματα του Neuralink. Η Neuralink δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Cointelegraph για σχολιασμό. Ο Elon Musk είναι νεκροί πίθηκοι. Η σκληρότητα στα ζώα στο όνομα της επιστήμης. Ο επιχειρηματίας Elon Musk φημίζεται από πολλούς ως ιδιοφύακη καινοτόμος. Με την εταιρεία του Neuralink θέλει να αναπτύξει εμφυτεύματα chip για τον εγκέφαλο που θα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη για βαριά άρρωστα άτομα ή άτομα με αναπηρία. Αν και ο στόχος μπορεί να είναι ευγενής, πρόσφατα ήρθαν στο φως αναφορές για σκληρότητα των ζώων στο Neuralink, ρίχνοντας μια μεγάλη σκιά στη φωτεινή εικόνα της εταιρείας. Ως μέρος της ανάπτυξης αυτών των εμφυτευμάτων, Neuralink φέρεται να πλήρωσε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια τον ΗΠΑ Davis, UC Davis, $1 εκατομμύριο για να πραγματοποιήσει πειράματα σε μεγάλους πιθήκους. Σύμφωνα με την οργάνωση, γιατροί για την υπεύθυνη ιατρική έγιναν έως και 10 επεμβάσεις σε ένα μόνο ζώο. Τα κρανία των πιθήκων άνοιξαν επανειλημμένα χειρουργικά. Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για αιχμαλωσία απομόνωση σε πολύ μικρά κλουβιά και εγκεφαλικές αιμορραγίες που οδήγησαν σε σοβαρή φλεγμονή. Έχουν επίσης αναφερθεί τραύματα στο πρόσωπο και επιληπτικές κρίσεις. Οι μαϊμούδες προφανώς είχαν ατσάλινους στήλους βιδωμένους στο κρανίο τους και ήταν δεμένοι σε καρέκλες για ώρες. Η Berliner Zeitung γράφει επίσης για εμετό, παράλυση, βαθύ πόνο και αδυναμία να τραφούν, να κινηθούν ή να σταθούν. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, συνολικά 16 από τους 23 πιθήκους που ερευνήθηκαν είναι νεκροί και θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι τώρα. Elon Musk και η Neuralink έχουν πλέον παραδεχτεί τους θανάτους των πιθήκων, αλλά συνεχίζουν να αρνούνται τους ισχυρισμούς για σκληρότητα στα ζώα και αρνούνται να δημοσιεύσουν εικόνες και βίντεο από τα πειράματα. Μέχρι σήμερα όλα τα κτηνιατρικά έγγραφα και αρχεία σχετικά με τα ζώα κρατούνται μυστικά από το UC Davis. Είναι πραγματικά η ταλαιπωρία το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για την τεχνολογική πρόοδο? Λέμε όχι.